Δύο ήταν οι συνδυασμοί που διεκδίκησαν την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας. Νικήτρια της εκλογικής αναμέτρησης αναδείχθηκε η κυρία Μεμετζιάννα με 31 ψήφους έναντι του κυρίου Γιώργου Παπαδόπουλου με 16 ψήφους, ενώ στην καταμέτρηση βρέθηκαν και δύο λευκά ψηφοδέλτια. Στις εκλογές ήμασταν δύο υποψήφοι, ήταν ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος και εγώ. Το αποτέλεσμα ήταν 31 συνάδελφοι μετήμησαν με την ψήφο τους, το Γιώργο του Παπαδόπουλο 16, είχαμε και δύο λευκά. Το όμορφο στην όλη διαδικασία είναι ότι υπήρχε, κατά την άποψή μου, λόγω και του κώδικα, υπήρχε μία ανανέωση τόσο στο πρόσωπο των Προέδρων πανελλαδικά από ό,τι είδα, αλλά και όσο και στο πρόσωπο των Συμβούλων. Έτσι, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 4 νέα παιδιά, γεμάτα όρεξη με δουλειά, ικανότητες, και νομίζω ότι όλοι μαζί θα τα πάμε πολύ καλά στα επόμενα 4 χρόνια. Η διαδικασία κύλησε ομαλά και η προσέλευση των δικηγόρων ήταν ικανοποιητική κατά τη νέα πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Την Κυριακή στις 26 Νοεμβρίου, τελευταία Κυριακή όπως προβλέπει και ο κώδικας περί δικηγόρων, έγιναν και εκλογές και στο Δικηγορικό Σύλλογο Ορεστιάδας όπως και στην υπόλοιπη χώρα. Ψήφισαν 49 συνάδελφοι. Είχαμε αναγκαστικές απουσίες γιατί οι συνάδελφοι όλοι τιμούν τις εκλογές για λόγους ασθένειας ή απουσίας στο εξωτερικό ή σε άλλες πόλεις. Η διαδικασία κινήθηκε ομαλά. Σχεδόν ποτέ δεν, σε όλη την ιστορία του Συλλόγου δεν είχαμε ποτέ ζητήματα. Η προσέλευση, όπως είπα, ήταν ικανοποιητικότατη. Ψήφισε, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από το 90% των συναδέλφων που είναι εγγεγραμμένοι. Οι προκλήσεις για την επόμενη τετραετία, πολλές κατά την κυρία Μετεμέζη, με κυρίαρχο το πρόβλημα υποστελέχωσης του δικαστικού μεγάρου Ορεστιάδας. Οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν είναι διαφορετικές από τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει όλη η ελληνική κοινωνία μέσα στο δύσκολο περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Έχει και ιδιαίτερες προκλήσεις. Αλίμονο, λόγω της φύσης της δουλειάς. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, στην νομολογία. Αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα στη χώρα. Έχουμε καινούργιες διαδικασίες οι οποίες είναι πραγματικά πρωτόγνωρες. Απαιτείται συνεχής εκπαίδευση, επιμόρφωση. Είναι μέσα στους στόχους του Συλλόγου τους οποίους θα ήθελα να υλοποιήσουμε τα επόμενα 4 χρόνια. Λοιπές προκλήσεις είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών, των δικαστηρίων, τόσο στο νομό όσο και πολύ περισσότερο στο δικό μας πρωτοδικείο και τα ειρηνοδικεία της περιοχής μας. Πρέπει να αγωνιστούμε νομίζω όλοι μαζί για να πετύχουμε τόσο την στελέχωση των δικαστηρίων όσο και την μηχανοργάνωσή τους, γιατί όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα όχι μόνο να γίνεται καλύτερα και πιο σωστά η δική μας δουλειά, αλλά να εξυπηρετούνται και τα συμφέροντα του πολίτη. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικό.